Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί έξω από την Αντιπεριφέρεια Χανίων αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού, απαιτώντας άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν λόγω της φοδρής κακοκαιρίας, αλλά και αποζημίωση στο 100%. Ζητάμε πρόσβαση καταρχάς στους συνοικιακούς δρόμους για να μπορούμε να πάμε σπίτια μας και κατά δεύτερον πλήρη αποζημίωση των ζημιών που έγιναν στις περιουσίες μας. Δεν γίνεται πλέον άλλο να μας κοροϊδεύουν ότι πρέπει να έχουμε 30% ζημιά σε επίπεδο νομού για να μας αποζημιώσουν ή Δήμου. Δεν θα πρέπει να αργήσει να γίνει ο έλεγχος, αλλά να γίνει έλεγχος όμως και από τον ΕΛΓΑ και από υπηρεσίες του κράτους. Και μετά άμεσα να αρχίσει να αποκατασταθεί ό,τι χρειάζεται να γίνει. Αλλά θα το ελέγχουμε αυτό, δεν το αφήνουμε. Το πρώτο είναι ότι οι κτηνοτρόφοι δεν ξέρουμε ακόμα τι ζημιά έχουμε πάθει. Εγώ σε μια παρέα ζώα έχω να πάω 8 μέρες στην κακοκαιρία, 8 μέρες. Ποια ζούνε, ποια δεν ζούνε δεν ξέρω. Στη συνέχεια επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας τονίζοντας πως οι καταστροφές αυτές δεν ήταν αναπάντεχες ούτε ήταν αποτέλεσμα μόνο των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες για τις ελλείψεις στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό του νομού, ειδικά στις αγροτικές περιοχές όπου δρόμοι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και πολλά χωριά είναι αποκλεισμένα. 8 μέρες είναι πολλές αδράνες. Τα 15 εκατομμύρια είναι για τις μελέτες. Και το κατέτε πολύ καλά. Τόσα χρόνια πληρώνουμε στο νομό Χανίων. Ο νομός Χανίων έχει προσφέρει πολλά στην εθνική οικονομία και στην πατρίδα. Εδώ έχουμε την ανάγκη των μετά από πολλά χρόνια και θέλουμε βοήθεια. Ποιες ήταν οι υποδομές που είχαν κάνει για να προλάβουμε το κακό? Ας μας τα πούνε υπεύθυνοι. Για παρά ό,τι λεφτά ήτανε στον τουριστικό τομέα να τα διαθέσουμε. Ο πρωτογενής τομέας ας πάει για μπουξαμόνι. Προσβασιμότητα δεν υπάρχει σε πολλές γειτονιές ακόμα των Ρουμάτων. Δεν μπορούν να ασχολούνται ο Δήμος μας μόνο με τις τουριστικές περιοχές και να ξεχνάει την ορεινή κοινότητα και γενικά τον ορεινό όγκο των χωριών. Και πρέπει να σκύψουν το κεφάλι προς εμάς. Οι δυσκολίες μας είναι πολύ περισσότερες στο να επιβιώσουμε. Ζητούν επίσης άμεση αποκατάσταση του επαρχιακού και του αγροτικού οδικού δικτύου, αλλά και της εθνικής οδού. Αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται, όπως λένε, σε απόγνωση και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν. Καταρχήν να αποκατασταθεί ο κεντρικός δρόμος για να μπορεί να έχει πρόσβαση με ασφάλεια ο κόσμος να πηγαίνει, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δύο γειτονιές κινδυνεύουν σοβαρά, αρκετά σπίτια έχουν πάθει ζημιές. Αυτά θα πρέπει το κράτος να φροντίσει, να τα αποκαταστήσει. Οι δρόμοι διαλυμένοι έχουν κάνει καταστροφές μεγάλες σε υποδομές, στα ζώα, δεν ξέρουμε. Και ζητούμε όχι να λύγει αύριο η διορία, να περάσουν ούτε 5 μέρες, 10 μέρες ακόμα να βρεθούν. Και να μην θέλουν 2 ευρώ στο ζώο να κάνουμε δήλωση, αναδηλώσουμε 10 ζώα. Κρούν λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς οι καθιζήσεις και οι κατολιστήσεις σε πολλά χωριά συνεχίζονται, με αρκετούς κατοίκους να κινδυνεύουν να μείνουν ακόμη και χωρίς σπίτια.